Πάμε, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο αυτά που μας έφερε τα πολύ ωραία η Σοφία. Mm-hmm. Ετοιμάζουμε τη βάφτιση του Λιάγκα και της Κορδά. Ο Γιώργος είναι φίλος και επειδή εμείς δεν θέλουμε να παιδεύεται όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, πόσο σε ένα χρόνο θα το βαφτίσει το παιδί. Αφού θα το γεννήσει σε 4-5 μήνες, σε 1,5 χρόνο θα το βαφτίσει. Σωστά. Σε 1,5 χρόνο. Πού, δεν ξεκινήσαμε ακόμη στο όνομα. Θα το βρούμε το όνομα. Τη βάφτιση να οργανώσουμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν είναι μόνο για τον Γιώργο και για τη Φέη πέρα από την πλάκα. Η Σοφία η Μέξη οργανώνει βαφτίσεις και γάμους. Βλέπετε εδώ τι ωραία πράγματα μας έχει φέρει. Με τη βοήθεια τη δική μου, του Γιάννη, αλλά και της Ελένης, θα μας τα παρουσιάσει. Ελένη μου και Σοφία μου, παρακαλώ πολύ. Εδώ έχουμε πέρα, ναι. Ναι, βλέπουμε κάποιες προτάσεις με ανεμόμυλους, πολύ ωραίες και για αγοράκι και για κοριτσάκι. Ελληνικό προϊόν, κατασκευασμένο στην Ελλάδα. Το τονίζω αυτό γιατί κατασκευές στην Ελλάδα έχουμε λίγες. Είναι από ελληνικά χέρια. Μπράβο. Που πρέπει να τα στηρίζουμε, πρέπει να τα δείχνουμε αυτά τα πράγματα. Ωραίες και οι εισαγωγές, αλλά και η ελληνική κατασκευαστική επιχειρηματικότητα είναι μια χαρά. Όντως είναι από ελληνικά χέρια, βλέπω αίμα. Πάντως είναι πολύ ωραία, είναι πολύ καλέστα, πολύ καλόγουστα, έτσι. Εδώ πέρα θα βλέπουμε. Εδώ πέρα θα την Ένωση Φυτοριού Γονατικής καλέσαμε. Εδώ πέρα, εκτός από γάμο και βάφτιση, κάνουμε και ανθοστολισμό με αυτό. Αυτό είναι μια ολόκληρη μπομπονιέρα που έχει ένα μοτίφα πάνω για να μείνει στον καλεσμένο, τα κουφέτα να κρέμονται και ένα λουλουδάκι. Δεν το πιστεύω. Κοίτα, αυτό τώρα είναι ωραίο. Γιάννη, πάρ' το να το δεις φέρω που είναι. Ωραίο, αυτό είναι ωραίο. Μπορείς να βάλεις και μια γλάστρα δίπλα σου που λένε. Να μην είσαι μόνο στα διαφημιστικά σποτ. Και πράσινο έτσι. Και πράσινο. Και οικολογικό. Και πράσινο και αναλόγως την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε, θα μπορούσαμε να έχουμε από βασιλικό, λεβάντα ή και κάποιο μικρό λουλουδάκι, όπως είναι αυτά εδώ πέρα. Αυτά αντέχουν τα φυτά. Δεν είναι μόνο για τη βάφτιση και μετά από μια 10 μέρες. Με μεταφύτευση, όπως όλα τα φυτά. Όταν το παίρνεις κάτι τόσο μικρό, χρειάζεται μια μεταφύτευση και μετά αναλόγως το φυτό μεγαλώνει και το χαίρεσαι και το βλέπεις και θυμάσαι όλη αυτή την περίοδο. Ωραία, θα βάλω την πεφέρα να μου φτιάξει από τώρα μέχρι να κάνω παιδί, θα έχει φτιάξει. Με 2 κουσαριά. Να σπείρετε λεβάντα. Λεβάντα θα σπείρω. Γιώσμο. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Δεν έχω ξαναδεί μπουμπονιέρα γλαστρούλα. Φοβερή είναι, Γιάννη. Παραδείξτε. Κάπου είχα δει, νομίζω, μεγάλους βασιλικούς. Γενικά έχουμε μια στροφή σε αυτά τα πράγματα. Είναι και οικονομικά και πολύ ωραία ελληνικά. Κάνουν ωραίο ντεκόρ σε νησιά με βασιλικά και τέτοια πράγματα. Μόνο το άρωμα που αποπνέει ο βασιλικός φτάνει για να έχουμε μια επιτυχία. Εγώ κοιτάω λίγο πιο πολύ τα πράγματα όσον αφορά τις αισθήσεις. Οι αισθήσεις είναι πολύ ωραίο και σοβαρό πράγμα. Δηλαδή αυτό που θυμάσαι είναι αν πέρασες καλά. Είναι πράγματα των αισθήσεων. Και ο βασιλικός σου αφήνει μνήμες. Ναι. Η γεύση, τα αρώματα σου αφήνουν μνήμες. Ναι. Που δεν περνάνε έτσι εύκολα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αλλά εδώ τι έχουμε. Εδώ πέρα έχουμε κάποιες κατασκευές που μπορούν να πούνε πάνω σε τραπέζι, να διακοσμήσουν ένα τραπέζι. Ναι. Προσκλητήρια, μπομπονιέρες άλλες. Αυτό εδώ πέρα μπορεί να δουλέψει και σαν μολυβοθήκη. Είναι με τσόχα, πιο χειμωνιάτικα πράγματα. Αυτά εδώ πέρα τα δύο. Όλα ωραία είναι. Να μπορούμε να έχουμε αυτά εδώ πέρα που είναι βαζάκια και βάζουμε μέσα το γλυκό και μετά να μείνει για μπαχάρια και τέτοια πράγματα. Και αυτό είναι βιβλίο ευχών για να γράψουν οι καλεσμένοι μια ευχή. Και εδώ πέρα έχω φέρει διάφορες ποικιλίες κουφέτων. Και στο κουφέτο η Ελλάδα έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά φτιάχνοντας υπέροχα κουφέτα με γεύσεις φρούτων, με λεμόνι, με πορτοκάλι, με καφέ, με μαστίχα. Που μπορούμε να διαλέξουμε και να κάνουμε την μπομπονιέρα μας πιο ενδιαφέρουσα, βάζοντας και γεύσεις μέσα από όλα αυτά τα πράγματα. Πολύ ωραίες μπομπονιέρες. Ωραία πράγματα, αλλά συνήθως τώρα αυτά έρχονται από την Κίνα, ξέρεις, πραγματικά μας έχουν βομβαρδίσει. Το κουφέτο ήδη έχει αρχίσει να έρχεται και από Κίνα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε και τρομερό. Κουφέτα από Κίνα τώρα, τρομερό. Δεν πρέπει. Μπράβο, πρέπει να στηρίζουμε το ελληνικό προϊόν, ειδικά στο κουφέτο έχουν κάνει άλματα. Ο πολιτισμός αυτός που μας έχει κάνει εξελίσσιμος ανθρώπους. Παίρνουμε το εξωτερικό τώρα. Η Ελλάδα τώρα. Τι να πας από την Ελλάδα τώρα. Τι χρεοκοπία την ελεγχόμενη. Έλα, μα φάμε κουφέτα από την Ελλάδα. Χρεοκοπημένα κουφέτα θα φάμε, Γιάννη. Κουφέτα από την Κίνα. Όχι, χρεοκοπημένα κουφέτα. Ο μόνος λόγος που θα φάμε κουφέτα international. Κουφέτα από την Κίνα, ο μόνος λόγος που θα έπρεπε να κάνεις είναι για την τιμή. Για κανέναν άλλο λόγο. Δεν νομίζω ότι κάνεις. Αυτό το πράγμα τώρα είναι για μεσαίες οικογένειες. Να μας πεις, θες να μας πεις περίπου. Οι τιμές είναι γενικότερα φιλικές. Είναι... Προς το περιβάλλον. Προς το περιβάλλον, όπως είναι και τα υλικά σου. Έτσι. Λοιπόν, οι τιμές είναι πάντοτε σχετικές για κάποιο πράγμα. Δηλαδή, αν σε αυτή την μπομπονιέρα χρησιμοποιήσω ακριβό κουφέτο ή χρησιμοποιήσω ένα Σβαρόφσκι, όπως εδώ πέρα, ας πούμε, έχουμε Σβαρόφσκι. Εδώ πέρα πάνω. Αυτό εδώ είναι Σβαρόφσκι. Αυτό θα ανεβάσει την τιμή.
ωστόσο, δηλαδή μια μπομπονιέρα μπορεί να παίξει από 2,5 έως 3,5 ευρώ αναλόγως τα υλικά που θα βάλουμε επάνω. Αναλόγως αυτό που τρώει, συγγνώμη, είναι φρέσκο, έτσι. Φρεσκότατο. Είναι τρομερό. Μην μας πάρει το πριν ένα. Φρεσκότατο. Κάτσε ρε Σοφία. Μόνο φρέσκα πράγματα. Είναι ωραίο, ε. Είναι ωραίο για πρωί, έτσι λίγες μα ώρα, μια χαρά. Γιατί, για όλες τις ώρες. Έχεις παράπονο που σου έχουμε και μπαίνει... πρωινό έτοιμο για μωρό πρωινό. Μπαίνει και στην τσέπη. Πάω κι άλλο. Μπαίνει και στην τσέπη. Βέβαια, δεν λερώνει. Να σου πω κάτι, αντί να δίνεις αυτόγραφα και απειλούς, πάρε και δώσε γλυκά σήμερα, στο κοινό σου. Στο κοινό σου. Λοιπόν, με το Σβαρόφσκι λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Την τιμή της μπουμπουνιέρας, λέει η Σοφία, την καθορίζουμε εμείς, Γιάννη, Ελένη, έτσι, Κώστα. Δηλαδή, το γλαστράκι αυτό μπορεί να φτιαχτεί από 2,5 έως 3,5-4 ευρώ. Προσέξτε όμως, δεν ξέρω αν το έχουμε δει, έχει και Σβαρόφσκι πάνω. Λοιπόν, αυτό είναι το εντυπωσιακό δηλαδή. Αν αφαιρέσουμε το Σβαρόφσκι, μπορούμε να πέσουμε ένα ευρώ κάτω. Ένα ευρώ κάτω. Βέβαια. Σημαντικό. Αλλάζει τιμή. Έτσι, ωστόσο, έχουμε την ίδια αίσθηση της μπομπονιέρας. Είναι μια μπομπονιέρα γλαστράκι. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, είναι πόσο εντύπωση θες να κάνεις και έτσι. Mm-hmm. Να το εδώ. Με την κρίση, εγώ θα πάω να πάρω τα γλαστράκια μόνο. Να το εδώ και βλέπετε. Το γύρω-γύρω. Να το Σβαρόφσκι, παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Και μπορεί να τα μοιράζει και ο φτωριούχος. Ακόμα πιο εντυπωσιακό. Το αφαιρείς και πέφτει η μπομπονιέρα ένα ευρώ κάτω. Μπράβο. Ορίστε. Ορίστε. Δηλαδή παίζει και η μπομπονιέρα έτσι. Νάτι. Η μία βερσιόν είναι αυτή η πιο φτηνή. Και η άλλη βερσιόν εδώ είναι με το Σβαρόφσκι που κάνει εντύπωση στον Παπαθανάση που είναι ηθοποιός ξέρω, και σου είχε καλεσμένο. Δεν μπορεί να του δώσει τώρα μπουμπονιέρα χωρίς Σβαρόφσκι. Δεν μπορεί τώρα να πει ο κύριος Λαζόπουλος. Στη Φουκαριέρα τη μάνα θα δώσει χωρίς Σβαρόφσκι. Δηλαδή, στη Φουκαριέρα τη μάνα του Παπαθανάση δίνει χωρίς Σβαρόφσκι και στον Παπαθανάση. Δηλαδή, μπορεί οι μπουμπονιέρες να είναι και μισές-μισές. Διακριτικά μα καταλάβουν. Ναι. Δεν κάνει, δεν είναι σωστό. Ναι. Αλλά λέμε διακριτικά, ρε παιδί μου. Παρακαλώ πολύ από εδώ να περάσουν οι γονείς και από εκεί να περάσουν τα ζευγάρια. Έτσι, έτσι. Τι να κάνει. Παινία τέχνας κατεργάζεται, λέει και ο λαός. Το έχω δει αυτό σε κάτι βαφτίσια τώρα. Φεύγουμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν φεύγουμε. Ελεύθερα. Στα βαφτίσια πάνε και λένε. Άρα σα ζήσει. Μου πάει ο καψερός, ο άντρα ο Σίζου και λέει. Στο τραπέζι μετά, ε. Ναι, ναι. Δεν το λες όλους. Με χτύπημα στην πλάτη. Εσύ θα είσαι στο τραπέζι μετά, στο τραπέζι. Ή το άλλο, Γιάννη. Μπορεί και ο άλλος και λέει, το τραπέζι που είναι, όχι με κάμψες. Πες και αυτό δηλαδή. Είτε να το λες εσύ, είτε να σε προλαβαίνει κάποιος που δεν είναι καλεσμένος και να λέει, το τραπέζι που είναι, πού είναι. Κατάλαβα καλά, είναι εκεί. Όχι, με έκαψες. Και λέει ο άλλος, υπάρχει και τραπέζι. Ναι. Όχι, μωρέ, ένα φιλικό 3-4 άτομα. Κλειστό. Συγγενείς θα μαζεύουμε. Κλειστό, Ελένη, κλειστό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πού σε βρίσκουμε. Γιατί δεν μπορείς να φύγεις από εδώ με τις ελληνικές σου κατασκευές, τις ελληνικές μπουμπουνιέρες. Μας έδωσε μια ξεχωριστή εικόνα στο στούντιο. Ακόμη και ο Γιάννης που μπορεί να μπει και λίγο φορτισμένος. Χαλάρωσες. Τώρα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και... Τι θα του κάνουμε δώρο για να φύγει, δηλαδή. Τι θα του κάνουμε δώρο για να φύγει έτσι πιο χαλαρός. Ένα γλαστράκι, τι θα του κάνουμε. Όχι τίποτα, θα το δει η γυναίκα και θα αρχίσει. Τι ωραίο. Και όλα τα γλαστράκια. Θα με βάλει κάτω και θα κάνω ένα παιδί αύριο. Και εγώ ξέρω, δεν θα το βγάλω σε 9:30. Αμέσως βαφτισμένο, έτσι. Έτσι θα βγει το παιδί. Ψηφοφόρο! Μην δυσκολευτείτε κι εσείς τώρα. Την Κυριακή μπορείς να το βγάλεις ψηφοφόρο. Ψηφοφόρο. Διπλοκεγραμμένο θα το βγάλω κιόλα. Διπλοκεγραμμένο. Πού σε βρίσκουμε, στο ίντερνετ. www.stigmespavlaevents.gr. Αν προλαβαίνουμε, επειδή έχουμε εδώ γάτες στο κοντρόλ, να το γράψουμε ότι. www.stigmespavlaevents.gr.